Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, είναι μια δύσκολη στιγμή να κάνουμε συγκέντρωση, γιατί υπήρξε μια θρασίδηλη επίθεση και μάλιστα με ένα εκρηκτικό μηχανισμό, και θεωρώ, συντρόφοι και σύντροφοι, ότι τέτοιου είδους ενέργειες, όσοι και όσες, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και πρόσφατα, προσπαθούν να στοχοποιήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει σχέσεις ή περιθάλπτει αυτές τις μορφές, νομίζω ότι προσφέρουν κακές υπηρεσίες και στον εαυτό τους, αλλά και στην κοινωνία, αλλά και στο δημοκρατικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα όλο. Και δεν τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να υπερτονίσω ότι στην αριστερά έχουμε περάσει πάρα πολλά. Ειδικά αυτή την περίοδο, η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι περνάνε μια περίοδο όχι αντίστοιχη προφανώς όλων αυτών που περάσανε, τους αγώνες που κάνανε τα παλιά τα χρόνια πολλοί συντροφοί μας για να ζουν σήμερα και να βλέπουν αυτή την πορεία που κάνει η ριζοσπαστική αριστερά, αλλά περνάμε και σήμερα αντίστοιχα με τις σύγχρονες συνθήκες μια τεράστια πίεση, μια τεράστια εκδικητικότητα και ένα σύστημα το οποίο δεν ξεχνάει τίποτα, δεν σκέφτεται τίποτα, δεν αποφεύγει τίποτα, προκειμένου να κρατήσει ξανά ή να επαναφέρει όλο αυτό το σάπιο βρώμικο το οποίο υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχοντας αυτές τις παραδόσεις της αριστεράς, αυτήν την δύναμη την οποία μας δίνουν όλη αυτή η ιστορική αναδρομή, όποιος γυρίσει πίσω θα δει ιστορικές σελίδες, δεν θα τρομάξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε, πήραμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη, δεν μας αναλογούσε ενδεχομένως για όλα όσα εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάνει και λέγαμε ως αριστερά, την πήραμε όμως, θα την τελειώσουμε και θα βγάλουμε και τη χώρα έξω από αυτή τη μεγάλη κρίση και κυρίως θα βγάλουμε την ελληνική κοινωνία με ένα άλλο σχέδιο, τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε και διαμόρφωσε αυτές τις συνθήκες. Συνεχίζουμε λοιπόν, συντρόφοι και σύντροφοι, απτόητοι, με μεγαλύτερη δύναμη, αποφασιστικότητα, και θα ξεκολλήσουμε το κάρο από τη λάσπη, από τη λάσπη της λιτότητας, από την, θα σας έλεγα, από την λάσπη των βούρκο, των κοινωνικών, των οποίων διαμόρφωσε ένα σύστημα, και να με συγχωρέσουν κάποιοι ενδεχομένως, αλλά δεν είμαι πολύ ανοιχτός πάντα σε θέματα, θα σας πω τι εννοώ, αλλά από μία περίοδο και μετά το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε και φαίνεται σήμερα η στάση του και οι συμπεριφορές του, διαμόρφωσε ένα κοινωνικό στάτους με εκπεσμό των ηθών των αξιών, και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ισχυρίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το πρόβλημά μας εμάς δεν είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν είναι το δύσκολο η παραγωγική ανασυγκρότηση, το δύσκολο είναι η κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, γιατί αυτή αν δεν γίνει δεν θα μπορέσει και η παραγωγική ανασυγκρότηση να γίνει με τον καλύτερο τρόπο και με τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα εξηγήσω και δύο πράγματα μετά. Όλοι οι δείκτες καταμαρτυρούν ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τον επόμενο Αύγουστο η χώρα ολοκληρώνει επιτέλους μια μακρά περίοδο σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιτροπίας και εφαρμογής. Μια περίοδο υφεσιακών, πολιτικών και μνημονιακών πειραματισμών, κατά την οποία εφαρμόστηκαν πολλές φορές άδικα μέτρα. Δεν το ξεχνάμε και το αναγνωρίζουμε και το γνωρίζουμε. Η Ελλάδα βγαίνει και θα βγει από αυτό το τούνελ κατάκοπη, αλλά έχει σημασία και είναι η διαφορά μας. Όρθια, με φανή πρόσφατα τα σημάδια της ανάκαμψης. Η οικονομία αναμένεται σύντομα, θα σας πω ορισμένα πράγματα, η οικονομία αναμένεται να καταγράψει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία ανάπτυξη κοντά περίπου στο 2%. Η ανεργία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποκλιμακώνεται, έχοντας σημειώσει συνολική πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων στην τελευταία τριετία. Όταν έφτασε το 27, όταν εκτοξεύτηκε εκεί που εκτοξεύτηκε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, έχει μειωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό πια και η έξοδος των νέων ανθρώπων
στην Ευρώπη, τον Bray Rain, αυτό το οποίο έχει δημιουργεί και πρόβλημα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι πρόβλημα για το ίδιο το ΑΕΠ της χώρας, η φυγή των νέων ανθρώπων. Ο υπερπολογισμός θα καταγράψει, ψηφίστηκε εχθές με σύσσωμη την κυβερνητική πλειοψηφία και βεβαίως και με μια νέα ψήφο από βουλευτήνα ανεξάρτητη. Ο προϋπολογισμός λοιπόν θα καταγράψει φέτος πρωτογενές πλεόνασμα που θα ξεπερνά κατά πολύ το στόχο του 1,75. Όλα τα οικονομικά στοιχεία πιστοποιούν ότι η ελληνική οικονομία επανέρχεται στην κανονικότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία αργή. Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί και να κουράζει ενδεχομένως. Μπορεί και εμείς να αισθανόμαστε ενδόμηχα ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει πολύ γρήγορα ή να ήμασταν πολύ απαιτητικοί σε όλη αυτή την κατάσταση ή πολύ απαιτητικοί από την ίδια μας την ιστορία και από την ίδια μας την πολιτική σκέψη. Όμως είναι σταθερή. Η χώρα έχει καταγράψει τα 3 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης το 17 για πρώτη φορά μετά την κρίση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θα ήταν ευχής έργο, ισχυρίζομαι, ότι ο αντίκτυπος όλων αυτών να ήταν άμεσο στην πραγματικότητα του πολίτη. Δυστυχώς όμως τα πράγματα στην πραγματική οικονομία δεν λειτουργούν με τους ίδιους όρους όπως λειτουργούν στους αριθμούς, έρχεται με μια καθυστέρηση τα αποτελέσματά της. Όταν έχεις φτάσει στο όριο της ολοκληρωτικής οικονομικής καταστροφής και αυτά τα οποία ζήσαμε την προηγούμενη περίοδο. Η σταθερότητα και η σουβουγιά ωστόσο με τις οποίες βαδίζουμε στην έξοδο από την κρίση και την ασφυκτική δημοσιονομική επιτροπία μας επιτρέπουν τουλάχιστον όχι απλά να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά να είμαστε αισιόδοξοι με αιτία. Μας επιτρέπουν να έχουμε ορατό πλέον μπροστά μας, ορατή πλέον μπροστά μας την προοπτική για την αποκατάσταση, εγώ θα σας έλεγα, και βαθμιαία αντιστροφή είναι το πιο σημαντικό, να αντιστρέψουμε τα άδικα μέτρα που έχουν γίνει, έχουν υπάρξει την προηγούμενη περίοδο. Ξέρετε, κάνω μια παρένθεση, ξέρετε είναι ενοχλητικό και γι' αυτό πρέπει να συσπυρώνουμε τον κόσμο και τον κόσμο, όχι τον δικό μας. Και να είμαστε και απαιτητικοί και να βγούμε μέσα στην κοινωνία με πιο μεγάλη σιγουριά. Δεν μπορεί να σκουνάει το χέρι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και να λέει σήμερα, για παράδειγμα, ότι εμείς θα ασκήσουμε πολιτική προς όφελος των εργαζομένων και αυτών οι οποίοι φτωχοποιήθηκαν όλη αυτή την περίοδο. Ξέρετε κάτι, η υποκρισία έχει και τα όρια της. Η δε αθλειότητα έχει και αυτή τα όρια της. Μας επιτρέπουν λοιπόν, φίλοι και φίλες, από τον προσεχή Αύγουστο, μετά το τέλος αυτών των πειθαναγκαστικών προγραμμάτων, οι βαθμοί της πολιτικής μας ελευθερίας να αυξηθούν ιδιαίτερα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί όταν λέμε τελειώνει το μνημόνιο, ολοκληρώνεται, σημαίνει ότι τελειώνουν οι συμβάσεις οι δανειακές, αυτός είναι ο στόχος. Άρα η χώρα έχει τις δυνατότητες, τις δικές της πια, να εξυπηρετεί τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και αυτό σου δίνει δυνατότητα να σταματήσεις πια να έχεις την επιτροπή και όλους αυτούς τους όρους που ζούμε σήμερα όλη αυτή την περίοδο λόγω του δανεισμού των οποίων δεχόσουν μέσα από συγκεκριμένους όρους. Βεβαίως, γιατί δεν κρυβόμαστε, δεν σημαίνει ότι από την επόμενη μέρα είναι όλα εντελώς και η δημοκρατία, αν το πω έτσι, γιατί αυτό είναι έλλειμμα δημοκρατίας πια αυτή η λογική που ζήσαμε όλη αυτή την περίοδο, είναι απεριόριστο. Προφανώς θα υπάρχουν και θα υπάρξουν όλα αυτά τα πλαίσια τα οποία υπάρχουν μέσα στην Ευρωζώνη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι αυτό ακριβώς το σημείο που θα αναδειχθούν ακόμα περισσότερο, το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, κάνοντας με δεικτικό τρόπο προς τον κύριο Μητσοτάκη, θα αναδειχθούν ακόμα περισσότερο οι τεράστιες διαφορές με τη σκληροπυρηνική νεοφιλελεύθερη δεξιά που έχουμε απέναντί μας. Και δεν είναι μόνο νεοφιλελεύθερη σκληροπυρηνική, αλλά είναι και ένα σάπιο παρασιτικό καπιταλιστικό σύστημα το οποίο είχε διαμορφώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα. Διαφορές στα πολιτικά μας σχέδια, στις πολιτικές αντιμετώπισης κρίσης, στις πολιτικές της αλληλεγγύης, στο τι συνιστά για την αριστερά κοινωνικό αγαθό
και τι προϊόν κέρδος για την δεξιά θα γίνει εμφανές. Το χάσμα βέβαια είναι ήδη σαφές. Τόσο η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση εν είδη 13η σύνταξης που δόθηκε πέρυσι στους χαμηλοσυνταξιούχους, όσο και η απόδοση του κοινωνικού μερίσματος σε πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας φέτος, το οποίο πέρασε στον προϋπολογισμό εχθές, είναι έμπρακτες αποδείξεις της κατεύθυνσης του στρατηγικού μας σχεδίου. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Κοιτάξτε, έχουμε πάρει μέτρα και μέτρα, έχουμε δυσκολευτεί και έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές. Όμως, αυτά τα οποία κάνουμε, τα οποία μπορούμε και τα απαρθυμούμε, εγώ σας λέω τώρα ορισμένα, όπως αυτό που κάναμε χθες για τους συμπολίτες μας, το μέρισμα το οποίο δίνεται, είναι στοιχεία του προσανατολισμού του δικού μας, της αριστερής αντίληψης, την οποία μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο προσπαθούμε να στηρίξουμε όλο αυτό το κοινωνικό ιστό, τον οποίο ο οποίος είχε πληγεί και η επόμενη μέρα στην ανάπτυξη να είναι συμμέτοχη περισσότερο και όχι λίγοι. Αθρηστικά, πάνω από 2 δις ευρώ δόθηκαν σε αυτούς που επλήγησαν περισσότερο, φίλοι και φίλες, από τη λιτότητα. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι δεν θα μείνουμε εκεί και είναι σαφές αυτό για τα επόμενα χρόνια. Το προηγούμενο Σάββατο, το Υπουργείο Εργασίας, η Υπουργός ανακοίνωσε την άμεση διανομή επιδόματος 400 ευρώ για ανέργους, νέους, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης το χαρακτήρισε φιλοδόρημα, όταν αυτός θεσμοθέτησε για τους νέους εργαζόμενους 380 περίπου ευρώ. Επίδομα που αφορά περίπου 50.000 νέους ανθρώπους. Χθες βράδυ η κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με τους θεσμούς. Θυμηθείτε τις προηγούμενη περίοδο ότι είχαν αρχίσει να λένε για το ΦΠΑ στα νησιά, για την παράταση και την εξαίρεση 5 μεγάλων νησιών του Αιγαίου από τη συμφωνημένη αύξηση του ΦΠΑ, ενώ για τα υπόλοιπα εξασφάλισε σημαντικά αντισταθμιστικά μέτρα για την επόμενη περίοδο. Θέλω να κάνω μία σημείωση εδώ ότι αμέσως μετά τη λήξη αυτό που έχει να κάνει με την παράταση του ΦΠΑ και τα μέτρα τα οποία θα δίνονται αντισταθμιστικά για τα άλλα νησιά, διαμορφώνεται η νέα αντίληψη και ήδη θα επιταχυνθεί ο μηχανισμός για το μεταφορικό ισοδύναμο στα νησιά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, η οποία δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, και που αφορά την νησιωτικότητα της χώρας μας, την νησιωτική πολιτική και την ιδιομορφία την οποία έχει. Οι στρεβλώσεις και οι πληγές που άφησε στη χώρα η καταστροφική περίοδο του 2010-2015, κατά την οποία περίπου χάθηκε το 25% του ΑΕΠ, δεν είναι εύκολο να κλείσουν. Προφανώς, τα επιδόματα και τα αντισταθμιστικά μέτρα, θα έλεγε ο καθής από εσάς, δεν είναι συστατικά στοιχεία, το λέμε ευθέως και εμείς, του πολιτικού μας σχεδίου. Και δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να είναι και να υπάρχουν στο διγενειακές. Στο σημείο αυτό όμως που βρισκόμαστε, είναι απολύτως επιβεβλημένα, αν θέλεις, να έχει συντεταγμένη την επόμενη μέρα, αν αυτό το σχέδιο το πιστεύουμε, αν αυτός είναι ο στόχος μιας αριστεράς της δικής μας, η επόμενη μέρα συντεταγμένα η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες να απολαύσουν, να συμμετάσχουν σε αυτό που λέμε ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ήταν αναγκαίες και είναι αναγκαίες πολιτικές κοινωνικής εξισορρόπησης και δικαιοσύνης απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που φτωχοποίησε βία σημαντικό τμήμα των συμπολιτών μας. Είναι το απαραίτητο, ήταν και είναι και παραμένει ακόμα το απαραίτητο κοινωνικό δίκτυο για τα θύματα των μνημονιακών πειραματισμών της μονόπλευρης λιτότητας. Νομίζω, φίλοι και φίλες, ότι είναι ξεκάθαρο προς τα που δείχνει πια η δική μας πολιτική πηξίδα και δεν πρέπει να αισθανόμαστε την οποιαδήποτε πίεση που προσπαθεί να ασκήσει αυτό που λέγεται ή να βγαίνει με το κεφάλι ψηλά σήμερα, δεν πρέπει να τους επιτραπεί ό,τι λέγεται νέα δημοκρατία και ό,τι λέγεται σύμπλεγμα μηντιακό και δικαστικό. Προς τους πολλούς, η πηξίδα λοιπόν δείχνει προς τους πολλούς και όχι προς τους εκλεκτούς. Προς αυτούς που έχουν τα χρήματά τους, δηλαδή δεν κοιτάμε, δεν πρόκειται να δούμε, που δεν ντρέπονται κιόλας, σε αυτούς που έχουν τα χρήματά τους σε offshore εταιρείες και σε φορολογικούς παραδείσους και δεν βγάζουν κουβέντα εχθές σε ερώτηση εάν και τι θα κάνουν για αυτό που λέγεται
offshore διαδικασία, φορολογική παράδεση, όταν μέσα στην Ευρώπη άνοιξε ήδη η διαδικασία της συζήτησης για αυτό το οποίο συμβαίνει και είναι μεγάλη η αποφυγή και το χάσιμο των χρημάτων τα οποία χάνονται και θα πηγαίναν προς όφελος της ανάπτυξης. Είναι λοιπόν η στροφή μας προς τους κατοίκους των λαϊκών γειτονιών και όχι προς τους ιδιοκτήτες των πολιτικών, των πολυτελών κατοικιών όλων αυτών των οποίων έχουν κυρίως στο Παρίσι μάλλον τώρα τελευταία. Θα ήθελα στο σημείο αυτό συντός και ξέρω, επειδή ξέρω ότι είναι η περιοχή και που εγώ πολλά χρόνια ήμουνα στην εργασία μου, ήταν οργανική μου θέση στο Περιστέρι, είναι μια περιοχή την οποία ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ξέρω πώς και οι άνθρωποι ζουν, ποιοι ήταν αυτοί και πώς περνούσαν και τι ιστορική διαδρομή έχουν αυτές οι συνοικίες. Είναι περιοχές και παραμένουν ακόμα περιοχές του Μόχθου και του Πλούτου και όχι του Πλούτου, και θα σας έλεγα ότι σε πείσμα της παραπληροφόρησης που μας βομβαρδίζει νομίζω ότι θα πρέπει και είναι, και σας το λέμε ευθέως, δέσμευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει αναγκαστικός πληστηριασμός σε λαϊκή οικογένεια και η πρώτη κατοικία. Θεωρήστε το αυτό δεδομένο. Είπα και δημόσια ότι θα μπω μπροστά αν υπάρξει τέτοια περίπτωση, και το είπα, έχω δεσμευτεί και δημόσια στην τηλεόραση. Και το λέω αυτό, φίλοι και φίλες, γιατί υπάρχει όλη αυτή η παραπληροφόρηση. Έχει πάρει και η κυβέρνηση μέτρα, έχει φτιάξει το παρατηρητήριο, υπάρχουν δυσκολίες, δεν αντιλέγω. Προχθές και με την Ένωση Τραπεζών απέφθινε ο Πρωθυπουργός αυστηρό μήνυμα το τι πρέπει να κάνουν την επόμενη περίοδο και να στηρίξουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους του Μόχθου και αυτούς οι οποίοι είχαν υποφέρει την προηγούμενη περίοδο και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα προστατεύει την κατοικία. Είναι ο νόμος Κατσέλη και Σταθάκη, όλων όσων ήταν υπερχρεωμένα ως νοικοκυριά. Θυμίζω ότι η αξία της πρώτης κατοικίας, η οποία προστατεύει, ξεκινά από τα 180.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 280.000 ευρώ. Οτιδήποτε λοιπόν άλλο ακούγεται, θεωρώ και θέλω να το θεωρήσετε δεδομένο, ότι είναι ψέμα και κακόβουλο. Γνωρίζουμε ότι στην προσπάθεια αυτή είμαστε ακόμα ατελείς που κάνουμε και προχωράμε. Κανένας δεν είπε ότι τα κάνουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο ή ότι δεν υπήρξε πολλές φορές σε αυτή το μέγεθος της ασυμμετρίας στη διακυβέρνησή μας και των δυσκολιών των οποίων αντιμετωπίσαμε, δεν υπήρξαν και λάθη μικρά ή αβελτηρίες ή καθυστερήσεις. Έχουμε πρώτοι αναγνωρίσει ότι τα τελευταία χρόνια τα μεσαία στρώματα, εκεί θέλω να πάω, ότι τα μεσαία στρώματα έχουν πιεστεί δυσανάλογα με τις δυνατότητές τους. Νομίζω ότι το επόμενο και θεωρώ το επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτή είναι η στόχευση μετά τον τελευταίο προϋπολογισμό, που θα είναι και ο τελευταίος προϋπολογισμός της μνημονιακός, οι προσπάθειές μας να αφορούν στην ανακούφιση των κοινωνικών ομάδων, εκείνων ο οποίος την προηγούμενη περίοδο μέσα από αυτή την αναδιανομή και από αυτό τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα πράγματα, είχαν βοηθήσαν, στηρίξαν ή πληρώσαν περισσότερα πράγματα. Μέχρι τον προσεχή Αύγουστο και ιδιαίτερα στο διάστημα που θα ακολουθήσει, η διεύρυνση της δυνατότητας άμεσης ανακούφισης των μεσαίων φορολογικά στρωμάτων θα αποτελέσει υψηλή μας προτεραιότητα. Τρέψτε μου δύο-τρία λόγια για τη Νέα Δημοκρατία. Εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, και φάνηκε και στο συνέδριο που είχα παρευρέθηκα για το χαιρετισμό εκ μέρους του κόμματος, εκφράζει και προασπίζεται τα πλέον ακραία συστημικά διαπλεκόμενα συμφέροντα στα οποία απευθύνεται χωρίς να διατυπώνει θετικές προτάσεις και λύσεις για την έξοδο από την κρίση. Και λέω γιατί βρέθηκα και ήμουνα, γιατί αν βλέπατε το ποιοι μηντιάρχες ήταν ή ποιοι δημοσιογράφοι και με τι τρόπο διαμείβεται η κουβέντα, θα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας άλλος κόσμος. Ένας άλλος κόσμος, δεν έχουν καμία σχέση ως αντίληψη με αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε και δεν είναι, φίλοι και φίλες, η εκφορά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι απλοί, εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς. Οι οποίοι θέλουν να κατευθύνουν τα πράγματα. Καμία σχέση.
Απέναντι λοιπόν στα διάπιστα στοιχεία που δείχνουν την επανάκαμψη της χώρας, αντιτάσσουν την ιστερική και στήρα αναπαραγωγή καταστροφολογικών fake news που ξεκινούν από τους εκλεκτούς τους μηδιάρχες. Η μοναδική σήμερα εναλλακτική πρόταση, πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πίσω από όλα αυτά τα οποία με πομπόδι τρόπο λέει ή διαμορφώνεται μέσω των ΜΜΕ για άμεση μείωση της φορολογίας με ένα μαγικό ραβδί, όπως έκανα αστειευόμενος κάποιους προθέσει εκεί που βρέθηκα, θα φέρει από μόνη της την ανάπτυξη. Δεν γίνονται αυτά, γιατί κρύβουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κρύβουν και δεν το έχουν απαντήσει σε όσες ερωτήσεις, σε όσα έχουν μέχρι σήμερα υποθεί από στόματα επίσημα, δεν κρύβουν ότι θα γίνει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι με περικοπή μισθών και συντάξεων, γιατί αυτό σημαίνει η μείωση του δημόσιου σπάταλου τομέα ή η περικοπή για τα δημοσιονομικά που αφορά τη λειτουργία του κράτους, σήμερα έχει μειωθεί στον μεγαλύτερο βαθμό τα τελευταία δεκαετία. Άρα λοιπόν αυτό κρύβεται πίσω από εκεί, περικοπές στα νοσοκομεία, η αντίληψη Άδωνη Γεωργιάδη για το τι νοσοκομεία που τα βρήκαμε κατεστραμμένα, περί αυτού πρόκειται. Και εδώ έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες, κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Περικοπές στην παιδεία, απολύσεις και μάλιστα σε τομείς που ούτε οι σκληροί του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ δεν ζητήσαν ή δεν ζητούσαν την τελευταία περίοδο και αναγνώριζαν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων περικοπών. Κρύβει πλήρη κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και την επιστροφή σε μια οικονομία πλήρους δημοσιονομικής και εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας. Κοιτάξτε, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης προχθές, είπε ότι εμείς θα απολύσουμε όλους αυτούς που παίρνετε ως συμβασιούχους. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα απολύσει όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν συμβασιούχοι και με το νέο νόμο μπήκαν σε μόνιμη εργασία γιατί έχουν εργασία η οποία είναι διαχρονική μέσα στους χώρους τους και επίσης θα απολύσει και όλους τους πυροσβέστες, αυτούς οι οποίοι ήταν όμοιροι, γιατί περί ομοιρίας επρόκειτο όλα τα προηγούμενα χρόνια του πελατειακού κράτους Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Αυτό είπε. Και βεβαίως πιάσει και τους δασκάλους ή τους εκπαιδευτικούς ως τιμωρητική διαδικασία ενδεχομένως ή τους υγειονομικούς. Αυτό τι κρύβει. Κρύβει παλινόρθωση του παλιού πελατειακού κράτους. Τώρα θα σας κουράσω λίγο, αλλά θέλω να σας εξηγήσω το εξής. Αυτό το πελατειακό κράτος, το οποίο ήταν διαμορφωμένο, όσοι ήμασταν στο δημόσιο, όσο και αν μας λιδωρούσανε ή μας λιδωρούν, γιατί δεν ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι όλο αυτό το οποίο ήταν ιδεολογική αντίληψη να διαμορφώνεται απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσία στο δημόσιο. Τι ήταν αυτό, ήταν μια και είναι μια διαμορφωμένη, γιατί σπάσαμε εμείς, μια διαμορφωμένη αντίληψη, ένα πλέγμα μιας πελατειακής αντίληψης και ομοιρίας πολλών, δια διαφόρων τρόπων. Αυτό όταν το χάνουν και το χάσανε, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν αυτές τις πολιτικές. Απέναντι σε αυτούς τους μύχιους πόθους λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν τολμά να τους εκφράσει ανοιχτά, βρίσκονται θα σας έλεγα τους εκφράζει διαερωτημάτων για να εκμεύσει απαντήσεις από πολίτες, βρίσκονται τα δικά μας προτάγματα, η δική μας στρατηγική στόχη. Αυτά που έχουμε κάνει ήδη και άλλα τόσα που θα κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε την επόμενη περίοδο, θεωρώ και θεωρούμε ότι είναι, μπορείτε να κάνετε κριτική, μπορούμε να κάνουμε κριτική, αλλά θεωρούμε ότι ήταν ο άλλος προσανατολισμός, αυτό που λέμε εμείς αριστερά και αυτό που λέμε άλλη αντίληψη πια για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία. Η προσπάθειά μας αυτή μαζί με τον ελληνικό λαό ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και ξεκίνησε μαζί με όλους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και σε αυτούς οφείλουμε να απολογούμαστε και με αυτούς οφείλουμε να συμβρεθούμε την επόμενη περίοδο. Και είναι σημαντικό αυτό που είπαν και οι σύντροφοι που ήταν της οργάνωσης εδώ, όταν αυτή η αλληλεγγύη που διαμορφώθηκε από όλους αυτούς τους ανθρώπους στην τοπική κοινωνία. Αντιλαμβάνονται ότι κάτι κάνουμε καλό για να μας την πέφτουν όλοι αυτή τη στιγμή. Κάτι κάνουμε καλό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιος να αντιληφθεί. Δεν μπορεί δηλαδή
και να τρώμε εκρηκτικούς μηχανισμούς και να μας την πέφτουν τα ΜΜΕ και να μας την πέφτουν οι μηντιάρχες όλοι και να μας την πέφτει το δικαστικό σύστημα. Παρένθεση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τη δικαστική εξουσία και η οποία δεν θέλει και θέλει να είναι υπεράνω ισονομίας και ισοπολιτείας είναι έξω από τη δημοκρατία. Στην χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία αυτό δεν υπήρχε. Άρα κράτος δικαστών δεν θα έχουμε και δεν θα επιτρέψουμε και κράτος μηντιαρχών να επιτρέψουμε στην Ελλάδα. Αυτό έχει τελειώσει. Και να το γνωρίζουν όλοι και όλες. Να σκεφτούμε λοιπόν φίλοι και φίλες, όχι πια με όρους συμφωνίας και μέτρων, αλλά με όρους στρατηγικού, τώρα μπαίνω σε ένα άλλο κομμάτι, αναπροσανατολισμού της οικονομίας και της κοινωνίας και στη χώρα μας. Με το μυαλό μας λοιπόν στην πολιτική και το σχέδιο εκείνο που θα επανεκκινήσει την πραγματική οικονομία και θα ξαναστήσει όρθια την κοινωνία. Στη μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο, δίκαιο και βιώσιμο, σε μια υγιή οικονομία που δίνει προτεραιότητα στη μείωση της ανεργίας και στην ανακούφιση των κοινωνικών και οικονομικών πληγών, αλλά και στους αναγκαίους όλους τομείς και που πρέπει να γίνουν σημαντικές τομές. Στις αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις που θα κατοχυρώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό που μας κατηγορούσε ή μας κατηγορεί για στρατιές και το στρατό του ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο, δεν το τόλμησαν αυτοί ποτέ να κάνουν τι, να είναι ένας νόμος ο οποίος με αξιοκρατικά κριτήρια, με θα σας έλεγα αντίληψη στήριξης όλου του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν και όχι επιλογές με το πελατειακό τρόπο ή με το ντρόπο αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Και βεβαίως αυτό αποδεικνύεται και την εμπιστοσύνη, όσο και αν ενδεχομένως να φαίνεται, έγινε και κριτική. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη υπέρβαση, ακόμα και οι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι στα Υπουργεία θα μπουν μέσα από μια διαδικασία επιλογής αξιοκρατικής. Το είπε σωστά ο Σύντρος Μπατσής, ότι αυτό μπορεί να μας φαίνεται ενδεχομένως επικίνδυνο ή περίεργο, αν θα μπορέσουμε να δικήσουμε, ενδεχομένως λέω, αλλά όμως ξυλώνεται ένα κράτος το οποίο ήταν πελατειακό, ήταν συγκεκριμένο και αυτό δεν είναι εύκολο να το ανατρέψει ουδή στην επόμενη περίοδο όταν κατοχυρώνεται στη συνείδηση των πολιτών αυτή η αντίληψη. Η βία και η καταναγκαστική προσαρμογή σε ιδεολεπτικές νεοφιλελεύθερες επιλογές οδήγησε την κοινωνία μας στην όξυση των ανισοτήτων, στην ακόμα μεγαλύτερη περιθωριοποίηση, τον ακόμα μεγαλύτερο αποκλεισμό, αποτελώντας έτσι τη βασική αιτία για την άνοδο της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτή η αντίληψη, η οποία επικρατεί και στην Ευρώπη, και πάω την εικόνα της Ευρώπης, δημιουργεί και αυτήν την εικόνα τη δύσκολη ενδεχομένως, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα σε ένα βαθμό στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα πάνε σε προοδευτική κατεύθυνση. Γιατί είδαμε και τα αποτελέσματα στην Αυστρία την τελευταία περίοδο. Το φαινόμενο δεν είναι βέβαια ελληνικό, λέω λοιπόν, παρουσιάζεται με αυξανόμενη ένταση σε όλη την Ευρώπη. Η υπεράσπιση λοιπόν της δημοκρατίας σε μια περίοδο που υπονομεύεται από δυνάμεις του φασισμού παντού είναι δυστυχώς και πάλι αναγκαία και κάνει κύκλους η ιστορία. Και κάνει κύκλους γιατί η δημοκρατία πάντα θα κινδυνεύει όσο δεν ευαθύνεται και όσο δεν της δίνουμε περισσότερο και μεγαλύτερο περιεχόμενο. Τίποτα λοιπόν δεν είναι δεδομένο στη δημοκρατία μας αν δεν πείσουμε τους πολίτες καθημερινά να νοιάζονται για το ίδιο το περιεχόμενο της δημοκρατίας, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να καυτηριάζουν παραβιάσεις από κάθε είδους κέντρα με οποιοδήποτε ιδεολογικό προσανατολισμό. Φίλοι και φίλες και συντρόφοι και σύντροφοι, δεν υπήρξε ποτέ στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ η διαχείριση της κρίσης. Και η λογική μας να αναπαράξουμε το ίδιο μοντέλο. Θα γίνει και θα πρέπει να είναι μεγάλη κριτική από όλους και όλους αν στην πορεία, φεύγοντας από την κρίση, δείξουμε δείγματα αναπαραγωγής του ίδιου μοντέλου ή διαχείρισης της προηγούμενης κατάστασης. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν σχεδόν σκληρίου, θα έλεγα πολλές φορές και άνισο αγώνα, μπορούμε πλέον να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα για τη στρατηγική μας στόχευση που ήταν και είναι η ανασυγκρότηση, ο προοδευτικός μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό απαιτεί
έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μπορεί να εμπνεύσει με μεγάλη στράτευση και να οργανώσει τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Είναι το βασικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου. Η διαμόρφωση αυτής της κοινωνικής συμμαχίας και τις συνενέσεις που είναι και θα χρειαστούν και είναι απαραίτητες να γίνουν. Δυστυχώς, με ευθύνη της αριστεράς, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε διαμορφωμένο μέσα στο κίνημα το εργατικό και ακόμα και στα συνδικάτα, αλλά και στους κοινωνικούς φορείς, μια αντίληψη περάσπισης του κοινωνικού. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν σήμερα, και θα ήταν μάλλον διαφορετικά να το πω, τα πράγματα για τους ΣΥΡΙΖΑ, αν υπήρχε να κάνεις κριτική, αλλά να στηρίξεις την προσπάθεια και να είσαι απέναντι στους δανειστές, απέναντι σε αυτούς που πιέζανε, απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν όλα τα μέσα. Και ταυτόχρονα όλη την προηγούμενη περίοδο, αυτό που ήταν υπερασπιστές, υποτίθεται, της εργασίας και των δικαιωμάτων, όταν ήταν στα υπόγεια της Eurobank, κρύβανε τους υπαλλήλους ανασφάλιστους και χωρίς εργασιακά δικαιώματα, τότε δεν μίλαγε κανένας. Άρα, φίλοι και φίλες, επιμένουμε και αυτό θα είναι και το διακύβευμα και θέλουμε και τη στήριξη όλων, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στα μέλη και κυρίως του κόμματος να δουν αυτό που είπα προηγουμένως και τις συνενέσεις, αλλά κυρίως και την έμπνευση που πρέπει να δοθεί για να διαμορφωθεί αυτή η μεγάλη κοινωνική πολιτική συμμαχία. Απαιτεί να λειτουργήσουμε ως ο άξονας της νέας κοινωνικής πολιτικής συμμαχίας, φίλοι και φίλες, που θα εκφράσει το σύνολο του προοδευτικού δημοκρατικού πόλου της ελληνικής κοινωνίας κόντρα στη συντήρηση. Κοιτάξτε, δεν βάζω το ζήτημα της πόλωσης. Έχουμε λόγο που το λέμε. Γιατί εμάς δεν μας είναι στην αντίληψή μας η πόλωση. Είναι τα αντίθετα πολιτικά σχέδια. Όμως τι, το δίπολο, αυτό που σας περιέγραψα, είναι και πρέπει να διαμορφωθεί. Και εδώ πρέπει να πάρουν ευθύνη και να πάρουν θέση όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Και αυτό πρέπει να το κάνει και η Δημοκρατική Συμμαχία και τα πολιτικά υποκείμενα δηλαδή, αλλά και οι κοινωνικοί φορείς και τα εργατικά συνδικάτα. Φαίνεται και είναι, θα σε έλεγα, ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει όλη την περίοδο αυτή στα περιφερειακά συνέδρια που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Να διαμορφώνεται μια άλλη αντίληψη ακόμα και σε αντίπαλους κοινωνικούς φορείς ή τοπικούς φορείς, δημάρχους, διαμορφώνει μια άλλη αντίληψη για το πώς εμείς χειριζόμαστε τα πράγματα, πώς απευθυνόμαστε, πώς ακούμε και κυρίως πώς τελικά συνδιαμορφώνουμε την πρότασή μας. Είναι μια ιστορική στιγμή που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας διαβούλευσης. Κρίσιμο βέβαια όλα αυτά τα οποία έχουμε δρομολογήσει να τελειώσουν με το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο και να ολοκληρωθούν. Άρα στόχος μας και πρέπει όλων να είναι αυτή η παγίωση της αντίληψης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο εκφραστής, μπορεί να είναι εκφραστής της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και είναι ο στόχος άλλα 2+4 χρόνια εκλογές το 2019, άρα 2+4 χρόνια, 4 χρόνια κυβέρνηση οπωσδήποτε, και δεν το λέω το οπωσδήποτε για να εκβιάσω κάτι, λέω όμως ότι αυτό είναι αναγκαίο για να μπορέσουν να επιταχυνθούν, να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα, να απομειώσουμε το χώρο του αντιπάλου, όπως έλεγε ο Γκράμψη, τουλάχιστον και αφορά την δυνατότητα της προσπάθειας που πρέπει να κάνει η αριστερά. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, άρα ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη κυβερνώσα αποδεικνύεται ότι ήταν καταλυτική αυτή την περίοδο, ως κυβερνώσα δύναμη αλλά και διεκδικητική, που μάχεται, αναστοχάζεται για μια Ελλάδα και έναν άλλο ρόλο που πρέπει να παίξει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό που ήταν η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια ως παρία των υπόλοιπων, στις υπόλοιπες θεσμούς σε όλη την Ευρώπη, στον κόσμο, σήμερα έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος σε πολύ μεγάλο βαθμό και παίζει σημαντικό ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ και η ελληνική κυβέρνηση πρωταγωνιστικό στη διαμόρφωση των σχετισμών μέσα στην Ευρώπη. Γιατί είμαστε η αριστερά στην Ευρώπη που έφτασε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Και είναι δύσκολο εγχείρημα αυτό, δεν θα σας κουράσω. Καταλαβαίνετε ότι σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση να συμβαίνει και αυτό.
Άστοφοι και σύντροφοι, τελειώνοντας, θέλω να σας πω 2-3 πράγματα που αφορά, κατά τη γνώμη μας, την επόμενη περίοδο και έχουν σχέση με το στόχο, αυτό το οποίο βάλαμε για την κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, η οποία πρέπει να διαμορφωθεί. Πρώτον, είναι μεγάλο στοίχημα οι περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές, οι ευρύτατες συμμαχίες που πρέπει να διαμορφωθούν, ώστε να σπάσουν και τα κέντρα τα οποία διαμορφώνονταν την προηγούμενη περίοδο μέσα στους χώρους αυτούς. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε και με ανοιχτή καρδιά, όλοι και όλες, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε σε όλο το πεδίο αυτό που σας είπα, την κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να μπορεί να γίνει και παραγωγική ανασυγκρότηση. Δύο. Είναι ανάγκη να μην κάνουμε πίσω ουδείς και καμία και ούτε να αναπαράγουμε τη φοβία που διαμορφώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι, δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη ιστορικά αυτή την περίοδο, τα μίντια, οι καναλάρχες, το σύστημα, χρησιμοποιώντας και τους δικαστές, γιατί εάν δεν την κερδίσουν, που δεν θα την κερδίσουν, η επόμενη μέρα είναι τελείως διαφορετική. Άρα έχουν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους σε όλο αυτό το οποίο είχαν στήσει την προηγούμενη περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι και είμαι σίγουρος και είμαστε σίγουροι ότι όπως κάναμε μέχρι σήμερα αυτά τα οποία κάναμε, κάνοντας και την κριτική μας, κάνοντας και τον αναστοχασμό, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να δώσουμε και την τελευταία εκμάδα των δυνάμειών μας στην επόμενη περίοδο, αλλά κυρίως να συσπυρώσουμε και να πείσουμε τους ανθρώπους όλους αυτούς που είναι, αντιλαμβάνονται την προσπάθεια την οποία κάνουμε, ακόμα και με κριτική, ότι πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να έχουμε μια διαφορετική εικόνα τα επόμενα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη τον Νινιδάκη, τον παλιό μας γραμματέα, που έχει προσφέρει το κτίριο δωρεάν και τα γραφεία και είναι, αυτό θα πει για την αριστερά, συνήθως συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ.